Θα ήθελα εδώ να επισημάνω κάτι το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Όταν γίνεται μια συζήτηση για το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, αυτή αφορά μόνο και μόνο το τέλος καθαριότητας και το τέλος ηλεκτροφωτισμού. Περί αυτού είναι η συζήτηση. Συν το δημοτικό χώρο που ανέφερε ο Δήμαρχος, το οποίο είναι κάτι έξω από τα δημοτικά τέλη. Δεν κάναμε σήμερα συζήτηση για το πώς λειτουργεί η ΔΕΙΑ, αλλά όμως ο λαϊκισμός ορισμένων πάει και μπερδεύει ζητήματα της ΔΕΙΑ που δεν απασχολούν σήμερα το Συμβούλιο για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αυτή η αναφορά που έκανε μόλις προηγουμένως ο πρώην αντιδήμαρχος των Ανατολικών Περισσών της προηγούμενης δημοτικής αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο της λαϊκίστικης παρουσίασης που έκανε ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Μαντάς. Μας μίλησε για διπλοκατοικία, μας μίλησε για αστικοποίηση, για ερημοποίηση, για πάγιο στη ΔΕΗ. Εγώ εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι μόνο στο Δήμο το δικό μας έχουμε ορεινά χωριά. Εμείς δηλαδή αποτελούμε την εξαίρεση σε όλη την Πελοπόννησο. Μήπως ο κόσμος από όλη την Πελοπόννησο δεν μένει στην Αθήνα και κατεβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε η εξαίρεση σε αυτό. Όχι βέβαια. Εάν κάτσετε και κάνετε μία έρευνα, θα δείτε ότι η εξαίρεση είμαστε στο ότι έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν ελάχιστη δήμη. Και ανήκουμε και στους δήμους που έχουν να πιάσουν το θέμα 17 ολόκληρα χρόνια. Αυτό θα έπρεπε να απασχολείται τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης και καθέναν εδώ μέσα. Γιατί τα ανταποδοτικά τέλη, μιλάω το ενιαίο μάλλον ανταποδοτικό, ηλεκτροφωτισμό καθαριότητα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το χρηματοδοτήσεις από τη ΣΚΑΠ, δυστυχώς, κύριε Τετώρο, μακάρι να μπορούσαμε. Δεν μπορείς να το παίρνεις 700 χιλιάρικα από το Υπουργείο Εσωτερικών για αναπτυξιακά έργα και να κάνεις έργα που θα σου αποδώσουν και εσύ να το ρίχνεις στην κατανάλωση. Και να έρχεσαι εδώ και να επιχαίρεις και να λες, α, εγώ είμαι μάγος. Αυτό είναι προειδία απέναντι στους πολίτες που έχουμε κάνει. Και πρέπει να το διορθώσουμε. Είναι λάθος πολιτική. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Τα χρήματα της 700.000 ευρώ θα έπρεπε να γίνουν οι εγκαταστάσεις που δεν έγιναν κάτω εκεί που, που γίνεται η διαχείριση. Και δεν έγιναν μεγάλες εγκαταστάσεις. Και υπάρχει απόφαση του 17 που ο ίδιος ο Δήμαρχος λέει στην τροποποίηση που έγινε τότε γιατί την αναζήτησα σήμερα και λέει το μεταφέρουμε στον κωδικό της διαχείρισης αυτό. Τα βλέψαμε τότε όλα μαζί γιατί μας βόλευε να τα ρίξουμε στην κατανάλωση. Θα έπρεπε σε κάθε δημοτική αρχή να εξετάζεται τουλάχιστον μία φορά το ζήτημα της αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο το οποίο είπε ο κύριος Μαντάς προηγουμένως. Λέει, έχουμε πει τόσες φορές, λέει, να δούμε τι θα γίνει με τα τετραγωνικά. Λέει λοιπόν ο νόμος, αλλά και τον εφαρμόζει αυτόν ακριβώς η υπηρεσία. Τι λέει λοιπόν για τα τέλη. Ότι η επιφάνεια των ηλεκτροδοτούμενων χώρων για τον υπολογισμό του ενιαίου τέλους καθαριότητας κλπ. Προκύπτει από το εμβαδόν που δηλώνεται ατομικό χρέο. Και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Υποβάλλει ο κόσμος υπεύθυνη δήλωση. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις στο Δήμο. Βεβαίως και επί θητείας προηγούμενης δημοτικής αρχής και παλιότερα μαζεύει να κάνω δηλώσεις εκεί. Και με βάση αυτές βγαίνει το αποτέλεσμα των τετραγωνικών. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να γίνουν έλεγχοι. Αλλά με το προσωπικό, το μισό που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Δήμος σε σχέση με αυτό που
που θα έπρεπε να έχει, αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιοι έλεγχοι δεν είναι εύκολο να γίνουν. Προσδοκούμε και η οικονομική υπηρεσία και η δημοτική αρχή και κάθε δημοτική αρχή ότι τώρα με το σύστημα που πάει να εφαρμοστεί, δηλαδή με τις δηλώσεις που αυτές οι οποίες θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαρτίου και ενδεχομένως θα παραταθεί αυτό και τα αισθήματα θα παίρνονται online από το τάξη μου, ότι θα έχουμε έναν εξορθολογισμό και δεν θα χρειάζονται πλέον οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις, διότι θα παίρνεις τα στοιχεία μέσω τάξη. Επομένως λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Ματάκης, γενικότερα όλα αυτά που είπε, είναι πυροτεχνήματα. Απλώς για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, επειδή είναι εκεί οι κάμερες, για να λέμε ότι κάτι είπα. Το ζήτημα των δημοτικών τελών, των συγκεκριμένων δημοτικών τελών, όχι των υπολείπων, είναι ζήτημα αρκετά σοβαρό. Αυτά πρέπει να είναι αναλογικά περίπου να ισοσχελίζουν τις δαπάνες. Είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου και μάλιστα ελέγχονται από τον καταστατικό έλεγχο εδώ, του Ελεκτικού Συνεδρίου. Είναι το άρθρο 276 του 38-52 που λέγα, όπως έχει τροποποιηθεί. Λοιπόν, δεν είναι σαν το δημοτικό φόρο που μαζεύεις ένα κουμπαρά και μπορείς να ενισχύσεις διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού. Όταν χαλάς 50, πρέπει να εισπράττεις περίπου 50, δεν μπορείς να εισπράττεις 10 και να συνεχίσεις το διηνεκές και να λες ότι εγώ κάνω χρηστή διαχείριση οικονομική. Αυτά είχα να επισημάνω. Ευχαριστώ. Καλά. Να δώσω λόγο στον κύριο Πετρή, που τον έχει ζητήσει, παρακαλώ κύριε Πετρή.